Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας με τους εκατοντάδες γυναικείους συλλόγους σε όλη την Ελλάδα παλεύει εδώ και 43 χρόνια για να καταργηθούν οι κοινωνικές διακρίσεις σε βάρος της εργαζόμενης και άνεργης γυναίκας σε κάθε πλευρά της οικονομικής, κοινωνικής και οικογενειακής της ζωής. Παλεύει για ισότιμα δικαιώματα γυναικών και ανδρών στην εργασία, στη μόρφωση, στην κοινωνική ζωή και δράση. Οι όποιες θετικές ρυθμίσεις στα εργασιακά, στα ασφαλιστικά, στα κοινωνικά δικαιώματα των γυναικών δεν χαρίστηκαν από καμία κυβέρνηση. Ήταν το αποτέλεσμα των αγώνων του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, του εργατικού λαϊκού κινήματος. Σήμερα κάποια από αυτά τα θετικά μέτρα μένουν στα χαρτιά. Όπως για παράδειγμα η προστασία της εγκύου από απόλυση. Άλλες έχουν καταργηθεί στο όνομα της ισότητας των φύλων ή της λεγόμενης μη διάκρισης. Τέτοιο παράδειγμα είναι η κατάργηση της πενταετούς διαφοράς στην ηλικία συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών. Οι γυναίκες του καθημερινού μόχθου έχουμε πικρή πείρα. Η ισότητα των φύλων, όπως προβάλλεται από την κυβέρνηση, δεν σημαίνει βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ζωής των γυναικών. Αντίθετα, αποτελεί τον δήθεν προοδευτικό μανδύα για να κρυφτεί η αντιλαϊκή της πολιτική. Για παράδειγμα, η εξίσωση των μισθών ανδρών και γυναικών, για την οποία ακούστηκαν πολλά στη συζήτηση στην Επιτροπή που έγινε, δεν σημαίνει και αυξήσεις στους μισθούς των γυναικών. Η ισότητα που συμφέρει τα κέρδη των επιχειρηματικών κολοσσών είναι το τσάκισμα προς τα κάτω των μισθών και για τα δύο φύλλα. Πώς γίνεται αυτό? Μέσα από τη γενίκευση των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων και για το γυναικείο, αλλά και για το ανδρικό εργατικό δυναμικό. Αν ήθελε η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, να εξασφαλίσουν ισότιμα δικαιώματα στην εργασία, θα καταργούσαν το έσχος των ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Αντί όμως για σύγχρονα δικαιώματα στη σταθερή εργασία, με σταθερό ωράριο εργασίας και αυξήσεις στους μισθούς, αντί για μέτρα ουσιαστικής προστασίας της μητρότητας, του γυναικείου οργανισμού στο χώρο εργασίας, στο νομοσχέδιο αναφέρονται οι γνωστές συνταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών. Κανένας όμως τέτοιος ψευδεπίγραφος μανδύας δεν μπορεί να κρύψει την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που χτίζει τη μεταμνημονιακή εποχή πάνω στα ερείπια των τζακισμένων δικαιωμάτων των γυναικών του καθημερινού μόχθου, που μας καταδικάζει να ζούμε με τους άθλιους μισθούς, που παγίωσε διαιωνίζοντας τους προηγούμενους νόμους ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, που μας καταδικάζει να εργαζόμαστε χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, που επεκτείνει τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, με αποτέλεσμα το 60% των εργαζομένων με μερική απασχόληση, με εκπεριτροπή σε εργασία, με συμβάσεις που έχουν ημερομηνία λήξης, να είναι γυναίκες. Γυναίκες που ζουν σε καθεστώς τρόμου, είτε εξαιτίας του μισθού που δεν φτάνει, είτε μπροστά στην επικείμενη απόλυση. Οι εργαζόμενες με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν ακόμα και τα 200 ένσημα για να πάρουν το επίδομα άδειας μητρότητας. Ενώ ακόμα και στο δημόσιο τομέα, οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί, οι συμβασιούχοι υγειονομικοί, οι γυναίκες συμβασιούχοι στην τοπική διοίκηση στερούνται τις αντίστοιχες άδειες μητρότητας και άλλα δικαιώματα με τις μόνιμες συναδέλφους τους. Το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο που διατηρεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δίνει αέρα στα πανιά των επιχειρηματικών ομίλων να απολύουν εγκύους, να διαλύουν τις ζωές μας με τα σπαστά και ακανόνιστα ωράρια, καταργώντας την κυριακάτικη αργία, για να μην έχουμε τον ελάχιστο χρόνο για να τον αφιερώσουμε στις οικογένειές μας, στους φίλους μας, στα ενδιαφέροντά μας, στην κοινωνική δράση. Επιδιώκεται τελικά να αποδεχτούμε μια ζωή με ευέλικτα δικαιώματα που θα προσαρμόζονται στις ευέλικτες ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Αναρωτιόμαστε, οι επιχειρήσεις που θα βραβεύονται με το σήμα ισότητας δεν θα εφαρμόζουν τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, την εργασία με τον μπλοκάκι, την κυριακάτικη εργασία? Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο καταργεί έστω και έναν από αυτούς τους νόμους που ενισχύουν τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών? Όχι.
Παρά τα βαρύγδουπα λόγια, δεν μπορεί να κρυφτεί η μονιμοποίηση της σύγχρονης βαρβαρότητας για τις γυναίκες. Αντίθετα, ενισχύεται η πολιτική που καθιστά ατομική οικογενειακή υπόθεση ότι θα έπρεπε να είναι κοινωνικό δικαίωμα. Η κρατική προστασία βρίσκεται πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες και λειτουργεί απλώς ως ένα δίχτυ για την εκτόνωση της λαϊκής δυσαρέσκειας. Αποτέλεσμα είναι οι γυναίκες να ακριβοπληρώνουν τις αναγκαίες ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις, τα φάρμακα, τον προγενετικό έλεγχο, τον παιδικό σταθμό, τη δημιουργική απασχόληση παιδιών, το εμβόλιο, τη λογοθεραπεία, τη φροντίδα των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Την εποχή της ουσιαστικής ισότητας στον 21ο αιώνα, όπως την προωθεί η σημερινή κυβέρνηση, το επίδομα το κετού δίνεται μόνο σε όσες γυναίκες γεννάνε στο σπίτι. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως και οι προηγούμενες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, που κινούνται όλες στις ίδιες ευρωενωσιακές ράγες, θέλουν να αποδεχτούμε μια ζωή με ευκαιρίες, αντί να διεκδικήσουμε σύγχρονα κοινωνικά δικαιώματα που θα είναι κατοχυρωμένα για όλες τις γυναίκες από το κράτος. Δεν γίνεται να μιλάει η κυβέρνηση για την ουσιαστική ισότητα των φύλων και την ίδια στιγμή να κόβει την κρατική χρηματοδότηση για κοινωνικές δαπάνες, για μέτρα προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της λαϊκής περιουσίας, ενώ δίνει ζεστό χρήμα για προνόμια και επενδύσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους, δίνει το 2% του ΑΕΠ για τη δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ. Ουσιαστικά, καλείται τις γυναίκες να συμφιλειωθούν με μια ζωή με ευκαιριακά επιδόματα και κουπόνια. Άλλο ένα λεπτό, κυρία Σκαλούμπα. Τελειώνω. Αντί για σύγχρονες δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες και υποδομές υγείας, παιδείας, πρόνοιας, προσχολικής και ειδικής αγωγής, αθλητισμού, πολιτισμού. Είναι πρόκληση η κυβέρνηση να επικαλείται τα δικαιώματα των γυναικών, να χύνει κροκοδίλια δάκρυα για τις γυναίκες πρόσφυγες και την ίδια στιγμή να διατηρεί τα κολαστήρια στη Μόρια και να συμμετέχει στις επεμβάσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αιματοκυλούν τους λαούς. Για το ζήτημα της ποσόστοσης, και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, που τίθεται στο νομοσχέδιο, επισημαίνουμε τα εξής. Η ΟΓΕ παλεύει για να γίνει πιο μαζική η συμμετοχή των γυναικών του καθημερινού μόχθου στους συλλόγους και τις ομάδες της, στα εργατικά σωματεία, στις ενώσεις αυταπασχολουμένων, στους αγροτικούς συλλόγους, συνολικότερα στην κοινωνική δράση. Η ποσόστοση με βάση το φύλο δεν μπορεί να εξασφαλίσει την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος της εργαζόμενης και άνεργης γυναίκας. Γιατί αυτή εξακολουθεί να βιώνει μια ζωή χωρίς δικαιώματα, χωρίς ελεύθερο χρόνο. Στην κυβέρνηση, στην Ευρωβουλή, στη Βουλή, στις περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις έχουν διακριθεί για τα αντιλαϊκά τους έργα γυναίκες. Επομένως, αυτό που έχει σημασία είναι ποια πολιτική υπηρετούν, ποιανού συμφέροντα εξυπηρετούν οι γυναίκες στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Τις ανάγκες των γυναικών του καθημερινού μόχθου ή τα συμφέροντα των επιχειρηματικών κολοσσών. Γι' αυτό η ουσιαστική ισότητα προϋποθέτει την ικανοποίηση όλων των σύγχρονων αναγκών των γυναικών σε κάθε πλευρά της ζωής τους. Σε αυτή τη βάση διατυπώνουμε τα αιτήματά μας για μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, για ολόκληρη προστασία της μητρότητας από το κράτος, για δημιουργική αξιοποίηση του μη εργάσιμου χρόνου. Σήμερα η αλματώδης πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας μπορεί να μας τα εξασφαλίσει όλα αυτά, σκοντάφτει όμως σε μια πολιτική της σημερινής κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης που έχουν συνυπογράψει μαζί τα μνημόνια και έχουν θεό τους την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων και οδηγό τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.